Γιατί καλή επιτυχία. Θέλουμε πολύ να έρθουμε να σας δούμε. Λενάκη, Στέλιο και Σάκη. Ο Νίκος Καρβέλας εθεάθη με νέα σύντροφο. Θέλω να παγώσετε την εικόνα στην άλλη φωτογραφία. Έχει συνδυάσει το σαλβάρι με το φουλάρι. Ποιος είναι ο Καρβέλας και ποια είναι η σύντροφο? Έλα, δεν ξεχνάτε. Με τα γκρίζα μαλλιά είναι ο Καρβέλα. Παιδιά, μπορεί με κάποιο τρόπο πέρα από ανέβασα. Αυτό να του έχουμε λίγο μαζί ανοιγμένου. Να ανοίξω το περιοδικό που είναι. Βρες το μου λίγο. Είναι ο Κώστας, το όχι. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τον Νίκο Καρβέλα με σύντροφο μετά το διαζύγιο του με την Ανίτα Πάνια. Δεν ξέρω αν υπήρξαν κι άλλες γυναίκες στη ζωή του και απλά τον απαθανάτησαν. Δείξτε το λίγο, σήκωσε το στην κάμερα. Παιδιά, έχει συνδυαστεί χρωματικά το φουλάρι με την παντελόνα. Όχι τη διαφήμιση. Ό,τι περίεργε. Πόσο φαίνεται. Τυπικό Καρβέλα. Όχι, σαν κριτή να μιλήσω. Δεν μίλησε σαν κριτή. Παιδιά, είναι το look προπήλε αυτό. Είναι δηλαδή λίγο πριν τη διαδήλωση. Το Λούκα Μπέχο. Δεν θέλω. Το ταγάρι λίγο. Είναι σαν να λέει βρεκούνα το βρε. Τόσα χρόνια δεν ξέρω. Μια στιγμή λίγο. Να σα πω λίγο κάτι. Γενικά με το στυλ του κάθε ανθρώπου. Ακριβώς. Να συμφωνήσετε ότι διαφωνείτε. Και σένα, όταν σε βλέπει κάποιο ο οποίο είναι σαν τον Νίκο ή σαν κάποιον. Μπορεί να πει πολύ κυριλάτο. Πολύ κυριλέ, πολύ. Πού πάει στη δεξίω. Ρε φλόρε, που πάει. Ταιριάζουν, σωστό. Ταιριάζουν πάρα πολύ. Συγγνώμη, εγώ διαφωνώ, παιδιά. Υπάρχει και το αντικειμενικά ωραίο. Άλλο δεν μου αρέσει εμένα, γιατί δεν είναι το στυλ μου. Κι άλλο δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Βέβαια τώρα, τον Νίκο Καρβέλα να τον δω ντυμένο ξαφνικά σαν Χάρη Χριστόπουλο, θα πάω να του δώσω θερμόμετρο, υπογλώσσιο, θα πω κάτι δεν πάει καλά. Τον έχουμε συνηθίσει σε αυτό. Με τα μποτάκια του, με τα πολύ χρωμά του. Με τα τροπή όμως μπορεί να αντίθεται έτσι. Εγώ καταλαβαίνω ότι ράφτηκαν μαζί. Και το ύφασμα που περίσεψε από την παντελόνα έγινε φουλάρι για τον Καρβέλα. Τα ίδια παπούτσια. Η βαλίτσα τι είναι? Μάλλον από τα ξένα. Από φωτογράφηση. Στα προπήλαια πάνε να στήσουν το αντίσκηνο. Πλάκα κάνω. Πάνε για ψώνια. Ήδη βρε παιδιά. Μήπως είχαν πάει λοιπόν, ταξίδι. Θέλω να πω κάτι. Είχα δει τον Νίκο Καρβέλα στην Κηφισιά πριν κανένα δίμηνο και ήθελα πάρα πολύ να έρθει ένα θέμα να συζητήσουμε για να πω κάτι για εκείνο. Μου έκανε τόσο θετική εντύπωση. Τον είδα με το γιο του, με την Ανίτα Πάνια. Από πίσω, δεν με είδε δηλαδή ότι ήμουν εγώ για να προσποιηθεί κάτι και δεν είναι και τέτοιος τύπος. Παιδιά, τον κρατούσε πατρικά και στοργικά από το χέρι και περπατούσαν στην Κηφισιά. Μου έκανε τόσο θετική εντύπωση. Τώρα πέρα από την πλάκα που κάνουμε για τον ντύσιμο και το στυλ. Τι σαν πατρικό πρότυπο. Ρε παιδί μου, υπάρχουν κάτι μπαμπάδες που είναι και λίγο μάγκες και ιστορία. Μου άρεσε τόσο πολύ αυτή η τρυφερότητα και στοργικότητα που έβγαζε στο παιδί του που είπα. Θυμάστε που σας το έλεγα ότι με μια ευκαιρία στην εκπομπή να το πω. Μπράβο. Δηλαδή μπορεί να είναι αυτός ο τύπος, ο χήμα, τα μαύρα, τα εσώρουχά σου κτλ. Αλλά σαν μπαμπάς... Φίλες μου είναι γκέι. Ναι, ήταν καταπληκτικός. Καλά να σας πω κάτι κουλό. Χθες ήμουν στο κέντρο. Ξέρετε ότι στην πλατεία Κοντζιά υπάρχει δρόμο straight. Ναι, αμέ. Το ήξερε. Μου κάνει πολύ εντύπωση. Με ελληνικά ή με λατινικά. Ελληνικά. Με ελληνικά. Τι σημαίνει straight ευθεία. Α, εντάξει, μπορεί. Λοιπόν, αυτό είναι. Ναι, εσύ ξέρεις ότι ο δρόμος λέγεται straight. Λες να, να βρεις τώρα και δρόμο gay παρακάτω. Ξέρω, γιατί συνήθως είναι κοντά. Μπορεί να είναι παιδιά επίθετο, κάτω θα το γκουγκλάρουμε. Πάντως μου έκανε εντύπωση. Να είναι ξενικό επίθετο, όντως. Λοιπόν, αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε θέμα. Να είναι καλά και ευτυχισμένος και για το ντύσιμο κάνουμε και μια πλάκα.